Ενίκες και συνέχισαν οι ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας της Football League. Στη Ριζούπολη, ο Απόλλωνος Μήνης με γκολ του Διαμαντόπουλου στο 75ο λεπτό κέρδισε 1-0 τον Κισαμικό, ενώ στη Λαμία ο Βασιλόγενης με πέναλτι λύτρωσε την τοπική ομάδα 1-0 επί του Πανεγαλίου. Στο γήπεδο Χαριλάου, ο Άρης προηγήθηκε 1-0 της Καλυθέας στο 8ο λεπτό με γκολ του Ντούνι. Ο Τζανακάκης διπλασίασε τα γκολ του Κιτρίνου στο 53ο λεπτό, με το Σόζα να κάνει το τελικό Άρης Καλυθέα 3-0 στο 77ο λεπτό. Στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων, η ομώνυμη ομάδα με γκολ του Κουσκουνά στο 18ο λεπτό επιβλήθηκε 1-0 της Σπάρτης. Με το ίδιο σκορ, ο Πανελευσυνιακός κέρδισε στην έδρα του την αναγέννηση Καρδίτσας με γκολ του Τσούπρου στο 8ο λεπτό, ενώ άνετη νίκη 4-0 πέτυχε στο Ηράκλειο Όφη επί του Αγροτικού Αστέρα. Μόλις στο 4ο λεπτό, ο Πάγκαλος έκανε το 1-0, στο 18ο λεπτό ο Μάνος έκανε το 2-0 και ένα λεπτό αργότερο ο Μητρόπουλος το 3-0. Δύο λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, πάλι ο Πάγκαλος διαμόρφωσε το τελικό, ο Φιαγροτικός Αστέρας 4-0. Στο Μενίδη, ο Αχαναϊκός προηγήθηκε 1-0 του Πανσεραϊκού στο 28ο λεπτό με γκολ του Πλαβούκου. Στο 22ο λεπτό, ο Τζέφερσον διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων, με τους Εραίους να μειώνουν σε 2-1 στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού με τον Ρούτσι. Τέλος, σπουδαία νίκη πήρε στη Μυτιλήνη ο Αιγινιακός 3-1 επί της Καλονής. Μόλις στο 2ο λεπτό, ο Σγκούρη έκανε το 0-1, ενώ 2 λεπτά αργότερα ο Τσολακίδης έκανε το 0-2 για την ομάδα της Βόρειας Πιερίας. Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 1-2 στο 10ο λεπτό με γκολ του Ζουλιώτη για να διαμορφώσει το τελικό Καλονία-Γυνιακός 1-3 ο Μπουρντουζάν στο 27ο λεπτό.